Έχει ένα περίεργο θέμα να μας πει. Γέμισε, λέει, οι μίγυμνες φωτογραφίες στο προφίλ στο Instagram, το προφίλ του στο Instagram, ιερέας. Μα, έλα, θεολόγια, πες μας και αυτό το περίεργο, γιατί όλα τα περίεργα ακούμε σήμερα. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένας ιερέας από τις Σέρες ανεβάζει στο προφίλ του στο Instagram και στο Facebook οι μίγυμνες φωτογραφίες που προκαλούν πραγματικά, γιατί είναι και με δικτυωτά μπλουζάκια, συνήθως είναι γυμνός και με πόζες γυμναστηρίου. Συνήθως τις ανεβάζει στο Instagram, έχει πολλούς ακολουθούς, είναι νεαρός ο ιερέας. Και αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι δείχνει να έχει μια παράλληλη ζωή, καθώς στα social media δεν ανεβάζει καμιά φωτογραφία με ράσα, με εικόνες. Τώρα να ρωτήσω και τα σχετικά που είναι φυσιολογικό είναι... πράγμα το είναι αυτό. Είμαστε Λάντσορα, εσύ, Βούλγαροι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο άνθρωπος γυμνάζεται και βγάζει. Και πρέπει να τα βγάζει. Ας φύγει από Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό. Άμα κάνει καλά το καθήκον του ως ιερέας, τι μας πειράζει άμα γυμνάζεται. Μα είναι δυνατόν παπάς να βγάζει τέτοιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο? Προτιμώ ένα παπά που γυμνάζεται και δεν λέει στον κόσμο τώρα, μην εμβολιαστείτε από έναν ιερέα που δεν γυμνάζεται. Πώς είναι άσχετο? Άσχετο αυτό. Γιατί δηλαδή κρίνω δηλαδή τον άνθρωπο, το σώμα του? Ο παπάς είναι άνθρωπος του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν γυμνάζεται. Ναι, αλλά τα βγάζει στο διαδίκτυο. Ας πάει να κάνει άλλη δουλειά. Συγγνώμη, αυτές είναι προκλητικές φωτογραφίες. Δεν είναι. Τι σε προκαλεί τώρα, παιδιά, πες μου. Εσύ, Ανθή μου, στην εκκλησία πηγαίνουν γυναίκες οι οποίες είναι δεοσεβούμενες ή έχουν άλλη συμπεριφορά. Είναι δυνατόν ο παπάς να εμφανίζει σαν σφίχτης στο διαδίκτυο? Θα μας τρελάνεις τώρα κι εσύ. Ας πάει να κάνει άλλη δουλειά, γιατί δεν πάει. Πρέπει να σας πω και γιατί δεν θέλει να φύγει από το δημόσιο. Γιατί άμα κάνει καλά τη δουλειά του, δηλαδή πού είναι το πρόβλημα? Τι δουλειά του κάνει καλά όταν βγάζει στο διαδίκτυο αυτά τα πράγματα? Είναι καλά δουλειά. Γελάει ο καραβιάς. Μην γελά, γιατί γελά. Ανοίξτε το μικρόφωνο, ρε παιδιά, να ακούγεται. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Sorry. Λοιπόν, να σας πω ότι με τα ράσα δεν φαίνεται το να έχει, να είναι κάποιος φέτες. Α, μπράβο. Εντάξει, αλλά συμφωνώ με τον Ιορδάνη. Μα γιατί πρέπει τα ράσα να φαίνονται ότι είναι φέτες, δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Βρε παιδιά, ο άνθρωπος. Γιατί δεν πάει να κάνει το γυμναστή αυτός? Αυτός διδάσκει τον λόγο του Θεού. Μπορεί να είναι γυμναστής ιερέας. Πού το ξέρεις? Διδάσκει τον λόγο του Θεού και το σώμα γιατί το δείχνει? Εσύ τον ξέρεις τον ιερέα, ξέρεις τη δουλειά του, ξέρεις το έργο του, δηλαδή ξέρεις αν είναι. Από τη δημόσια εικόνα του λέμε τώρα. Από τη δημόσια εικόνα του. Είναι δυνατόν να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και να είσαι... Κοιτάξτε, μα συγγνώμη δηλαδή. Σε λίγο θα κάνει και εμφάνιση μέσα στην εκκλησία. Θα λέμε τι πειράζει να τα βγάλει λίγο ο παπάς, να δούμε το σώμα του. Παιδιά, συγγνώμη, όπως το είπατε, οι μίγυμνες. Εγώ νόμιζα ότι θα φαινόταν από πάνω. Ένα μπλουζάκι φοράει ο άνθρωπος. Αυτές βάλανε τώρα. Και να σου πω και κάτι, το σώμα το γυμνάζεις για σένα. Το γυμνάζεις για να το δείχνεις. Καλά, ρε παιδί μου. Ας βγει και από άμβονος κάνει... και να πει, παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίο. Μα δεν βγήκε από άμβονος όμως. Σιγά σιγά έτοιμος είναι. Εάν είναι καλός στο ιερατικό του καθήκον, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πραγματικά. Καλά, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Γιατί. Πού ανήκει, σε ποια Μητρόπολη ανήκει? Σέρες είναι η Ιορδάνη και πρέπει να σα πω ότι ο ίδιος Μητρόπολης σταθμό είπε ότι δεν το θεωρεί παράδοξο ο ίδιος. Ορίστε. Και είπε ότι. Ο ίδιος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, είχε επικοινωνία, είπε ότι δεν το θεωρεί παράδοξο και είπε ότι οι φωτογραφίες αυτές βγαίνουν για να βοηθήσει ένα μέλος της οικογένειας που φωτογραφίζει και έχει φωτογραφικό φακό. Καλά, ο καθένας λέει την παρόλα του τώρα, θεολόγια. Εντάξει, τι παράλογο. Πάντως πρέπει να σας πω ότι από χθες το βράδυ έχει σβήσει όλα τα social media. Γιατί δεν τον βρίσκουμε τον άνθρωπο να μας μιλήσει, να μας πει τις απόψεις του? Εγώ δεν τον καταδικάζω. Παιδιά, και το τονίζω και το ξαναλέω. Να σου πω, κάνει λάθος επάγγελμα αυτός γιατί, ο άνθρωπος. Δηλαδή, να πάει να κάνει ένα. Θα βγάλει περισσότερα λεφτά να το πει άμα κάνει το γυμναστή. Γιατί είναι παπάς. Κάτσε, Βασίλη, περίμενε δύο λεπτά. Ο ιερέας δηλαδή που πάει και λέει στην κυρία, μην εμβολιαστείς γιατί είναι του διαβόλου, είναι καλύτερος από αυτόν. Μα το πας αλλού την κουβέντα, όχι, δεν λέμε αυτό. Μα δεν λέμε αυτό. Τι λέμε? Δεν λέμε ότι δεν είναι εικόνα παπά αυτό. Ο παπάς είναι θεοσεβούμενος. Πρέπει να διδάσκει το λόγο του Θεού. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού γυμναστική... δεν έλεγε βγάλτα όλα μπροστά και βγάλτα στο Facebook. Άμα δηλαδή κάνεις γυμναστική, δεν είσαι θεοσεβού. Εντάξει, γιατί το δείχνει, λέμε, να πάει να κάνει 10 ώρες γυμναστική, γιατί τα δείχνει. Εντάξει, μπορεί να κάνει ένα σφάλμα που το ανέβασε. Και τι πειράζει τώρα, εντάξει, αυτό είναι τώρα πτέσμα. Το γυρίσαμε το κάνουμε σφάλμα. Είχε πολλές φωτογραφίες, Ανθή. Ήταν γεμάτο οι φωτογραφίες. Δεν ήταν μια φωτογραφία που. Μην μπαίνετε στο προφίλ του κι εσείς. Εσύ γιατί τον ακολουθείς στο Instagram? Τώρα θα στην πει κιόλας γιατί βγάλαμε το θέμα, κατάλαβες. Θα στην πει, προκειμένου να υποστηρίξει τον παπά. Πάμε τώρα. Μην είσαι πνευματιλογία, σε παρακαλώ.